εκλογή χώρας, ο άνθρωπος, ακρατώ στα χέρια μου σκητάλιό, πίστη και γλώσσα και πατρίδα συμβασμό. Στέκομαι και αναμονώ την ιστορία του προηγούμενου τόπου. Μα η ιστορία δεν ήταν πια να θυμάσαι το παρελθόν, αλλά να παίρνεις τα μηνύματα που θες και με αυτά να φωτίζεις το παρόν και να υποδομείς το μέλλον. Παίρνω τον τρόπο του χειρισμού για να βρω στα πάθη της ιστορίας της Ρήτρου και να πρώτα συναντώ τον αγγελιοφόρο του Περισσότου να αναγγέλει στον Πέρση Βασιλιά ότι οι Έλληνες κανενός ανθρώπος λογαριάζουν με τον Πέρση. Εδώ της άρεσε να πω στη Μακεδονία, την Ιωνία την Αλεσάνδρα. Ανάβω μια λαμπάδα στα μια σοφιά, στέκει ολόφωτη στα κομμάτια του κόσμου. Ταξιδεύω στον Ισιάρα, στον Ελλόδο, στην Καπαδοκία. Συναντώ μια σημαία μαγαμένη του 21. Παίρνω τις ορισμένες υπορυφογραμμές της πίνης και τα βουνά της Βορείου Ιππίου. Αυτός ερχόμενος και μένω με αίμα, δάκρυ και ιδρώτα και μνημονεύω μορφές με τον άλλον στη θυσία του στην τόξη. Υπερπίστεως και πατρία μου, αν το αξέχω στο τραγούδι. Παιδιά της Ελλάδας, παιδιά, που σπερά το κεφάλι πάνω στο βουνά, παιδιά, στην Γλυκιά Παναγιά, προσευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά. Αλλά και ένα συμπεριλαμβάνεται ως κορυφαίος άνθρωπος του πληθυσμού της Κύπρου. Εξηγώνει τους Έλληνες στρατιώτες και τους βοηθάει εξκαταλώνοντας τα χώρια ουρά και μεταφέροντας με τα χέρια ή τα ζώα με εμφόδια των χρησμών του δάπτωτος. Γράφει ο Λίγης Νικός Μετάκος και της γυναίκης στην Κύπρου. Οι μάνες, τα κοφτά κρεμνά, σαν μαλλιές τα έπαιρναν για να πατάγαμε ψηλά, πέθρα, ημέθρα. Ήταν οι γυναίκες οι ιδιώτησες, αλλά και οι ελληνίδες απαιτώσεις, οι οποίες υπηρετούσαν ως εθελοντές ή έπαιρναν που μάθαν τους άνθρωπες και τους στρατιώτες. Οι γενικές συνθήκες ήταν αντίστοιχες. Η συνεχής κακοκαιρία, οι σπουδές συνοδόσεις και η αδυναμία των μεταφορών λόγω των μεγάλων απολειών σε σώμα άφησε πάρα πολύ τα κρούσματα από πολυεξίας και εκκληροποιημάτων. Ο αρχικός των Ελλήνων ειδών, κυρίως εξαιτίας των εκκληροποιημάτων, και δευτερόλεπτα των επιχειρήσεων ανέρχεται στους 8.000 αξιωματικούς και οπλίτες περίπου. Όμως, ο ελληνικός λαός, ο ελληνικός άνθρωπος, ο κεντρικός της Κύπρου, δεν μπορεί. Οι καμπάνες των εκκλησιών αναγγέλουν τις ανεπάρκειες νίκες του στρατού μας. Έπεσε η κοριτσά, έπεσε το αγγελόχαστρο, έπεσε η τρεμητή, έπεσαν οι άλλοι 40 ήγημα. Μετά από την δύναμη πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτό που διδάσκει σήμερα στο δημοτικό σχολείο το παιδιά του Σοκολόγου Κύρου. Ότι τότε ανεβήκαμε στο υπόγειο και πληθήκαμε είναι απάντα και πρέπει να αναγνωρίσουμε. Τελειωμένο καθηγητάς των δούλων περισσότερα να βαζώ φυλά τον αυτάς στη μακαρία ζωή την παρασύφη άνθρωπε. Την καταποτή του Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσο, έταν στην πράσινη του, ότι μόνος υπάρχει.